Ο Θεός ημών, ο πανσόφος, τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας ειν άνθρωπε δόξαση. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβλήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος ημητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Πάλι πρέπει να ζητήσω συγγνώμη με τις καθυστέρησες. Σήμερα είναι η απόδοση της εορτής των Θεοφανίων, γι' αυτό δεν βγάλαμε το τροπάριο των Θεοφανίων. Και πιστεύω ξέρετε τι σημαίνει απόδοση. Είναι η μέρα όπου τελειώνει ο εορτασμός, ο εορταστικός ας πούμε κύκλος, ο οποίος για τις μεγάλες εορτές, τις δεσποτικές, δεν είναι μία μέρα, μπορεί να είναι μία εβδομάδα και ακόμη περισσότερο. Το Πάσχα είναι πόσες μέρες, 40 μέρες, έτσι. Είναι όλη αυτή η περίοδος. Και όλη αυτή την περίοδο ψέρονται οι κανόνες της εορτής. Έτσι τώρα δηλαδή μέχρι σήμερα λέγαμε τους κανόνες της εορτής των Θεοφανίων. Και σήμερα αποδίδεται η εορτή, δηλαδή σήμερα ψάλαμε όλα αυτά που ψάλαμε και την ημέρα των Θεοφανίων. Έτσι είναι. Και γιορτάζουμε βέβαια και τους Αγίους Αβάδες, τους Ενσινά και Ραϊθό Ανερεθέντες. Ευχαριστώ. Και την Αγία Νίνα. Μερικοί ίσως δεν την ξέρετε, η Αγία αυτή είναι εις Απόστολος. Και σε αυτήν οφείλεται ο εκχριστιανισμός των Ιβύρων, σήμερα τους λέμε Γεωργιανούς. Έτσι. Οι Ιβύρες είναι χριστιανοί από τον 4ο αιώνα, πολύ πιο πριν από τους Ρώσους. Και ο χριστιανισμός μεταδόθηκε εκεί από την Αγία Νίνα. Και είναι επίσης και του Αγίου Σάββατου Σέρβου, εξ Σερβίας, επισκόπου Σερβίας, ο οποίος είναι και κτήτορας της Μονής του Χιλανδαρίου, της Σέρβικης Μονής, το Άγιο Όρος. Λοιπόν, σήμερα, πάντα με τη χάρη του Θεού και της ευχής του Γέρμπα, θα συνεχίσουμε τον Αβάδωρο Θεό για να δούμε τις απαντήσεις του Αγίου, του Γέροντα, σε κάποιους αδελφούς οι οποίοι δοκιμάζονταν από πειρασμό. Να δούμε λοιπόν επομένως πώς ο Άγιος συμβουλεύει ότι πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς τους πειρασμούς. Και βέβαια πάντοτε οι Άγιοι απευθύνονται σε πρόσωπα, δεν λένε γενικά, και οι απαντήσεις φυσικά έχουν και μία ας πούμε προσωπική αναφορά. Αλλά μέσα από αυτή την προσωπική αναφορά μπορούμε να βγάλουμε όλοι χρήσιμα στοιχεία και για μας. Γιατί βέβαια κάθε ερώτηση που κάνουμε στο πνευματικό μας έχει και μια προσωπική απάντηση. Και έτσι και ο Άγιος εδώ ας πούμε απαντάει στις επιστολές των πατέρων οι οποίοι του έλεγαν ας πούμε τους πειρασμούς τους. Έτσι λοιπόν θα δούμε την απάντηση που έδωσε σε αδελφό ο οποίος δοκιμάζεται στενοχωρούμενον υπό πειρασμού. Είχε κάποιο πειρασμό ο αδερφός και ρώτησε τον Άγιο τι πρέπει να κάνει. Και ακούμε την απάντηση. Πρώτα παιδί μου, λέει ο Άγιος, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που οικονομεί ο Θεός στη ζωή μας. Έτσι, πολλά πράγματα δηλαδή δεν τα ξέρουμε γιατί συμβαίνουν. Και πώς να πούμε, ούτε και χρειάζεται ενδεχομένως να τα μάθουμε. Και δεν μπορούμε κιόλας να τα ξέρουμε. Λέει πάλι η Αγία Γραφή «Τις έγνω νουν Κυρίου» ή «Τις σύμβουλος αυτού εγένετο». Ποιος μπορεί να ξέρει και ποιος είναι ο νους του Θεού
Και ποιος μπορεί να γίνει σύμβουλος του Θεού? Έτσι, οι βουλές του είναι ανεξιχνίαστες και η σοφία του είναι άπειρη. Επομένως, δεν γνωρίζουμε τον τρόπο που οικονομεί ο Θεός στη ζωή μας, αλλά προσέξτε και τη λέξη οικονομεί. Δηλαδή ο Θεός ό,τι κάνει το κάνει οικονομώντας μας, δηλαδή τακτοποιώντας τα του οίκου, θα λέγαμε, του σπιτιού. Και το σπίτι μας είναι η ύπαρξή μας, έτσι. Δηλαδή ό,τι κάνει τελικά είναι μια τακτοποίηση που γίνεται σε μας. Δεν είναι κάτι κακό δηλαδή, είναι κάτι καλό, μια οικονομία. Πώς λέμε και εμείς στην καθομιλουμένη, να τα οικονομήσουμε τα πράγματα. Δηλαδή να πούμε την καλύτερη δυνατή λύση. Γιατί ποτέ δεν μπορούμε ίσως να βρούμε την ιδανική λύση, αυτό που είναι θα λέγαμε το τέλειο, γιατί ακριβώς μπαίνουν πάρα πολλοί παράγοντες και πάρα πολλές θα λέγαμε ελευθερίες, οι οποίες και αλληλοσυγκρούονται. Βλέπετε σε ένα σπίτι, άλλα λέει ο πατέρας, άλλα η μάνα, άλλα τα παιδιά. Τι θα γίνει τώρα? Πρέπει να βρούμε μια οικονομία, να τα οικονομήσουμε λίγο τα πράγματα. Αν είμαστε όλοι σωστοί και άγιοι και θεραπευμένοι, έτσι δεν θα θέλαμε διαφορετικά πράγματα. Δεν θα υπήρχε αυτή η αντίθεση. Αλλά επειδή ακριβώς είμαστε ατελείς και άρρωστοι, γι' αυτό έχουμε και θελήματα. Οπότε έχουμε και συγκρούσεις. Και θα πεις είναι καλό, δεν είναι καλό? Μακάρι να φτάσουμε σε αυτή την ιδανική κοινωνία. Και αυτό ακριβώς είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Να φτάσουμε να μην έχουμε διαφορετικά θελήματα, αλλά έχουμε όλοι το ίδιο θέλημα. Και ποιο θέλημα θα έχουμε? Αν φτάσουμε σε αυτή την ιδανική κατάσταση, θα είναι το θέλημα του Θεού. Οπότε μετά δεν θα έχουμε καμία ας πούμε αντιπαλότητα. Γιατί υπάρχουν αντιπαλότητες μέσα στις οικογένειες? Και με τα παιδιά και με τους συζύγους και με τα πεθερικά. Γιατί είμαστε ατελείς, είμαστε άρρωστοι δηλαδή. Και ο καθένας σου λέει εγώ θέλω αυτό. Ο άλλος θέλω το αντίθετο. Ο άλλος θέλω κάτι άλλο. Και όλοι έχουν την ιδέα ότι είναι το πιο σωστό αυτό που θέλουν. Και κανένας δεν ταπεινώνεται να πει εγώ παρετούμε. Μόνο αν ένας προχωρήσει λίγο στην ταπείνωση θα πει να κάνω το θέλημα του άλλου. Όταν είμαστε όμως σωστοί τέλη, τότε θα προσπαθούσαμε να κάνουμε ένα στο θέλημα του άλλου. Να μάθουμε τι θέλει ο άλλος και πρώτοι να το πούμε εμείς. Έτσι λειτουργεί θα λέγαμε μια ιδανική οικογένεια. Να προσπαθήσεις να αναπαύσεις τον άλλον και να του προτείνεις αυτό που θα τον ξεκουράσει. Όχι να στήσεις το δικό σου θέλημα, να μάθεις αν είναι δυνατόν τι θέλει ο άλλος και πριν στο πει εκείνος να του το πεις εσύ. Έτσι λειτουργεί θα λέγαμε σωστά μια οικογένεια. Έτσι λειτουργεί ο σύζυγος με τη σύζυγο σωστά. Αλλά για να γίνει αυτό καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρχει πολύ ας πούμε καλλιέργεια πνευματική, να έχει κόψει ο καθένας το θέλημά του, την ιδέα ότι είναι ο σοφός, ότι είναι ο έξυπνος, ότι είναι ο συνετός, ο σόφρονας, να έχει κόψει το θέλημά του και να έχει κόψει το φρόνημά του. Το φρόνημα είναι κάτι άλλο, έτσι, είναι το τι φρονούμε για τον εαυτό μας. Και αυτά τα δυο, η εκοπή του θελήματος και του φρονήματος, είναι αυτό που το ορίζουμε σαν υπακοή. Ρώτησε ένα γέροντα στο Αγιώρος, του γέροντα τι θα πει υπακοή, και τα έλεγε αυτός, είχε έτσι ορισμούς, τάκ τάκ. Εκοπή θελήματος και φρονήματος. Να κόψει ο άνθρωπος το θέλημά του και την ιδέα ότι είναι κάτι, αυτό είναι το φρόνημα. Ότι ξέρεις εγώ είμαι σοφός και σόφρον κλπ. Έτσι λοιπόν ο Θεός τώρα βλέποντας όλες αυτές τις αντιθέσεις που έχουμε μεταξύ μας, και αν βγείτε και ακόμα παρά έξω στον κόσμο θα δείτε ακόμα μεγαλύτερες αντιθέσεις, βλέπετε πως γίνεται σκοτωνόμαστε, προσπαθεί να μας οικονομήσει. Και προσπαθεί μέσα από αυτές τις αντιθέσεις, μέσα από αυτές τις αμαρτωλές καταστάσεις, μέσα από τα πάθη τα ανθρώπινα, να βγει κάτι καλό. Και όντως μέσα στην πανσοφία του, φαντάστε τι δύσκολο πράγμα είναι αυτό, να προχωράει ο κόσμος, να προχωράει η Βασιλεία του Θεού, να προχωράει ας πούμε το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι ένα, ξέρετε, το θέλημα του Θεού. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Να σωθούμε, έτσι, η σωτηρία μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού, ο οποίος θέλει, λέει, πάντα στους ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθύνε. Να έρθουμε σε επίγνωση αληθείας. Και στον ένα δίνει ένα καρκίνο, στον άλλο δίνει ένα τύχημα, στον άλλο δίνει ένα σύζυγο ανάποδο, στον άλλο ένα παιδί ανάποδο, στον άλλον μια δυναμία στον ίδιο του τον εαυτό, και μέσα από όλα αυτά καλλιεργεί, κατεργάζεται τη σωτηρία μας. Και αυτή είναι η μεγάλη σοφία. Βλέπετε εμείς τι έχουμε τα παιδιά μας, ας πούμε τα παλεύουμε και κοίταξε, του λέμε κοίταξε θα κάνεις αυτό και αλλημονός. Όχι. Η μεγάλη σοφία είναι να παίρνεις όλες τις συμπεριφορές του παιδιού και τα ανάποδα και αυτά που δεν σ' αρέσουν
και να τα χρησιμοποιήσει όλα για να το καλλιεργήσει το παιδί. Όχι να του επιβάλλεις μια σιδηρά πειθαρχία, ας πούμε, να σε τρέμει, μην τυχόν και κάνει κανένα λάθος. Έτσι, αλλά αυτό θέλει πολύ αγάπη και πολύ φωτισμό από το Θεό, πολύ προσευχή. Και έτσι γίνεται η σωστή αγωγή. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα η αγωγή. Να βοηθήσεις τα παιδιά, δηλαδή μέσα από όλες αυτές τις ποικίλες καταστάσεις και γεγονότα και αδυναμίες του χαρακτήρα τους, να βρουν το Θεό, να έρθουν σε επίγνωση αληθείας. Και φυσικά εννοείται αυτό πρέπει να το έχεις κάνει στον εαυτό σου πρώτα, για να μπορέσεις να το κάνεις και στο παιδί. Γι' αυτό θα λέγαμε η αγωγή των παιδιών ουσιαστικά είναι πρώτα αγωγή των ίδιων των γονέων. Να έχουν μάθει δηλαδή οι γονείς να οικονομούν τα πράγματα. Γιατί και τα παιδιά δεν είναι τέλεια, καθ' άλλο. Έχουν έναν κόσμο φθοράς μέσα τους που τον έχουν κληρονομήσει από τους γονείς. Και τον βγάζουν και πολύ αυθόρμητα, και αν είναι και πολλά, ενδεχομένως, έχουν και συγκρούσεις μεταξύ τους. Και πρέπει ο γονιός να τα οικονομεί τα πράγματα, σαν ένας μικρός θεός μέσα στην οικογένεια. Γιατί για το παιδί, ο πατέρας και η μητέρα είναι σαν ένας μικρός θεός. Έτσι λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν ξέρουμε πώς ο Θεός οικονομεί τα πράγματα, αλλά πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στην οικονομία του Θεού, στην πρόνοια του Θεού. Και γι' αυτό οφείλουμε να του παραδίνουμε τον εαυτό μας, να τον κυβερνήσει. Πράγμα που οφείλουμε ακριβώς να κάνουμε και σε αυτή την περίπτωση που περνάς εσύ τώρα, λέει στον αδερφό που έχει τον πειρασμό. Έτσι, οφείλουμε να παραδώσουμε τον εαυτό μας. Και κοιτάξτε, αυτή η παράδοση δεν είναι μια παράδοση πως είναι στο στρατό, λέει παραδοθείτε, ας πούμε, ψηλά τα χέρια. Έτσι, δεν είναι κάτι παθητικό και κάτι, μπορεί να το πούμε, καταπιεστικό και αναγκαστικό. Αυτή η παράδοση που γίνεται μέσα στην Εκκλησία, στο θέλημα του Θεού, είναι εκούσια, είναι αυτοπροαίρετη, είναι και αγαπητική, έτσι, και είναι και χαρούμενη. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά. Δεν είναι μια παράδοση έτσι, τι να κάνουμε, δεν γίνεται αλλιώς, πρέπει να υποταχθούμε στο θέλημα του Θεού. Όχι, ο χριστιανός που ξέρει τι κάνει και έχει συνειδητοποιήσει τι είναι ο Θεός και τι είναι και ο ίδιος, το κάνει χαρούμενο αυτό. Αυτή την παράδοση στο θέλημα του Θεού δηλαδή. Γιατί ξέρει ότι ο Θεός τον αγαπάει άπειρα και είναι και πάνσοφος και είναι και παντοδύναμος και δεν έχει κάτι καλύτερο να κάνει ο χριστιανός. Αλίμονα στήσει το δικό του θέλημα και πει: Κοίταξε Θεέ μου, εγώ ξέρω πιο καλά από σένα. Γιατί μου τα κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν με αγαπάς. Ο άνθρωπος του Θεού το καταλαβαίνει ότι αν τα πει αυτά τα πράγματα στο Θεό, τι κάνει, βλασφημεί. Είναι βλασφημία αυτό το πράγμα. Έτσι λοιπόν οφείλουμε να παραδίνουμε τον εαυτό μας σε κάθε περίσταση όπως και σε αυτή που περνάς εσύ τώρα, του λέει. Γιατί θα δυσκολευτείς αν θελήσεις να κρίνεις με ανθρώπινα κριτήρια όσα σου συμβαίνουν, αντί να αφήσεις στο Θεό κάθε μέρημνά σου. Έτσι βλέπετε. Να κρίνεις λέει με ανθρώπινα κριτήρια όσα σου συμβαίνουν, αντί να αφήσεις στο Θεό κάθε μέρημνά σου. Έτσι μην κρίνεις αυτά που σου συμβαίνουν με τη λογική. Γιατί μου συμβαίνουν. Και τι έκανα τώρα και τι έφτεξα. Και τι έφτεξε ο άλλος και τι μπορώ να κάνω. Άστα. Άφησε όλη τη φροντίδα σου, όλη την αγωνία σου στο Θεό. Εκείνος που τα επέτρεψε, εκείνος και θα τα τακτοποιήσει. Επίρριψον επί Κύριο τη μεριμνά σου. Τι ωραίο είναι αυτό που λέει η Γραφή. Επίρριψον. Ρίχτα στο Θεό, βρε παιδί μου. Έλεγε ένας, θυμάμαι παλιά κατηχητής και τώρα είναι ιερομόναχος, έλεγε. Ας πω λέει ένα κόλπο. Μιλούσε σε άλλους κατηχητές έτσι πιο μικρούς, που πρόκειται να πάει σε μια κατασκήνωση να βοηθήσουν τα μικρά παιδιά εκεί, σαν ομαδάρχης. Θέλει να σου πω ένα κόλπο, λέει, ό,τι πρόβλημα έχετε, λέει, να το ρίχνετε στον Χριστό. Και να λέτε, Χριστέ μου, εγώ δεν μπορώ να το λύσω, λύσ' το εσύ. Και θα δείτε που θα λύνετε. Και θα πεις, καλά, τόσο απλό πράγμα, τόσο απλό. Γιατί ο Χριστός το λέει, εκείνος το λέει να το κάνουμε. Επίρριψον επί Κύριο τη μεριμνά σου, το λέει η Γραφή. Η Γραφή είναι το στόμα του Χριστού. Να ρίχνεις τον Θεό αυτό που σε βάζει σε αγωνία. Γι' αυτό έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Υποφίλιος, ό,τι λέει σε αγχώνει, ό,τι σε στενοχωρεί, κάνε το προσευχή. Μην κάθεσαι να βράζεις με το ζουμί σου, όπως το λέει ο λαός, και να λες τώρα τι θα κάνω και να απελπίζεσαι. Ρίξε στο Θεό. Πες, Θεέ μου, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Φώτισε εσύ τι να γίνει. Τακτοποίησέ το εσύ. Αν θέλεις να γίνεται έτσι όπως γίνεται τώρα, συνέχισε το. Αν δεν θέλεις, σταμάτησέ το. Θα πεις, έχει σημασία να το πω. Δεν θα γίνει είτε το πω είτε το πω. Όχι.
Έχει σημασία να το πεις. Γιατί? Γιατί βάζεις μέσα στη διαδικασία, ας πούμε, την φυσική της ροής των γεγονότων, βάζεις τη χάρη του Θεού. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος, ας πούμε, έχεις μια αρρώστια. Η αρρώστια έχει μια φυσική πορεία. Αν όμως εσύ κάνεις προσευχή και πίστε μου, αν είναι θέλημά σου να σταματήσει η φυσική της πορεία, θα σταματήσει. Αν όμως δεν είναι θέλημα του Θεού, θα συνεχιστεί η πορεία της. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε προσευχή. Σε κάθε περίσταση. Αλλιώς δεν έχει έννοια να πεις γιατί να κάνουμε προσευχή, αφού όλα θα γίνουν θέλουμε, δεν θέλουμε. Όχι. Υπάρχει μια φυσική ροή των πραγμάτων. Αλλά όταν εσύ προσεύχεσαι, μπορεί να αλλάξει. Γιατί μπαίνει μετά ο παράγοντας του Θεού. Αν βέβαια είναι αποφασισμένο από το Θεό να γίνει έτσι, θα γίνει. Αλλά θα είναι ευλογημένο πάλι μετά. Και αλλιώς θα το δεις και αλλιώς θα το σηκώσεις, αλλιώς θα το αντιμετωπίσεις μετά. Θα έχεις πάρει αυτή την ενίσχυση από τη χάρη του Θεού και δεν θα σου φανεί ασήκοντο και βαρύ το οτιδήποτε θα συμβεί. Λοιπόν, μην κρίνεις με ανθρώπινα κριτήρια, γιατί θα δυσκολευτείς και θα βασανιστείς, έτσι. Και πράγματι βασανιζόμαστε, από τα γεγονότα βασανιζόμαστε. Γιατί έγινε αυτό τώρα? Γιατί, δεν χρειάζεται γιατί, μην το ψάχνεις. Άστο. Επίρρυψον επικείρω τη μεριμνά σου. Πρέπει λοιπόν, όταν σε περικυκλώνουν θλιβεροί και πιεστικοί λογισμοί, να κραυγάζεις τον Θεό τα εξής. Κύριε, οικονόμησε αυτή την υπόθεση όπως εσύ θέλεις και όπως γνωρίζεις. Βλέπετε τι ωραία είναι αυτή η λέξη, οικονομώ. Οικονομώ. Είναι από το οίκος, τακτοποιώτα του οίκου. Έτσι, τακτοποιούμε το σπίτι μας. Τακτοποίησε το, δικό σου είναι και εγώ δικός μου είμαι, δικός σου είμαι και όλα δικά σου είναι, τα πάντα είναι του Θεού. Ο Θεός δεν έχει φτιάξει τα πάντα. Λοιπόν, το σπίτι σου είναι Θεέ μου, εσύ φτιάξε τα, εγώ τι μπορώ να κάνω. Όταν το πεις αυτό, τότε ελευθερώνεσαι. Και όσο πιεστικοί και θλιβεροί να είναι οι λογισμοί, μετά φεύγουν. Ρώτησαν κάποτε τον Αβά Μακάριο από τον Γεροντικό, πώς πρέπει να προσευχόμαστε. Και τους λέει ο Γέροντας, δεν υπάρχει ανάγκη βατολογίν. Είναι η λέξη από τη γραφή βατολογώ, θα πει, λέω πράγματα, ας πούμε, περιτά, ανούσια στην προσευχή. Δεν χρειάζεται, λέει, να βατολογείς, αλλά εκτείνει τα σχήρας και λέγει. Αλλά να σηκώνεις τα χέρια σου, να τεντώνεις τα χέρια σου. Παλιά σηκώναν τα χέρια τους έτσι προς τα πάνω στον ουρανό, έτσι προσήφοντο. Και το βλέπουμε αυτό στις τοιχογραφίες, στις κατακόμβες. Θα σηκώνεις λοιπόν, λέει, τα χέρια στο Θεό και θα λες, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, με όμικρο γιώτα, ελέησόν με. Όπως θέλεις και όπως γνωρίζεις, ελέησέ με. Τίποτα άλλο. Τόσο απλά. Εσύ, Κύριε, ξέρεις ποιο είναι το καλό μου, το συμφέρον μου. Εσύ θέλεις το καλό μου, λοιπόν κάντο, σε παρακαλώ. Θα πεις, και αν δεν το πούμε, δεν θα γίνει πάλι. Όχι, δεν θα γίνει. Γιατί τι γίνεται, όταν λες, Θεέ μου, να γίνει αυτό που εσύ θέλεις, τότε πραγματικά επιτρέπεις τον Θεό να σε βοηθήσει. Γιατί ο ίδιος δεν μας είπε να λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Αν ήταν περιττό, δεν θα μας έλεγε να λέμε γεννηθείτε το θέλημά σου. Αν αναγκαστικά δηλαδή ο Θεός κατεύθυνε τα πάντα στη ζωή μας. Όχι. Θέλει να του επιτρέψουμε να κατευθύνει τη ζωή μας. Και τότε το κάνει. Αν δεν του το επιτρέψουμε, δηλαδή δεν ανοιχτούμε με την προσευχή, δεν το κάνει. Και η ζωή προχωράει έτσι, ας πούμε, με το, όπως προχωράει η φύση, έτσι, το φυσικό τρόπο. Με τους νόμους τους φυσικούς νόμους. Αλλά όταν επιτρέπεις τον Θεό και πεις, Θεέ μου, όπως θέλεις εσύ και όπως γνωρίζεις εσύ να γίνει, τότε γίνονται τα πράγματα υπερφύση. Μπαίνει ο υπερφυσικός παράγοντας, μπαίνει ο Θεός, η χάρη του Θεού και ελεεί ο Θεός. Εάν δεν επίκειται πόλεμος, εάν πάλι λέει πρόκειται να έχεις ένα πειρασμό, ένα πόλεμο, να λες, Κύριε, βοήθη. Βοήθησέ με, σε παρακαλώ. Και αυτός είδε τα συμφέροντα και ποιεί με θυμόν έλεος. Και αυτός γνωρίζει τι μας συμφέρει και μας ελεεί. Βλέπετε τι απλή ήταν αυτή, πολύ μεγάλη άγια. Έτσι, δεν χρειάζεται πολύπλοκα πράγματα και έτσι να βατολογούμε. Ο Θεός γνωρίζει πολύ καλά τι μας χρειάζεται, ποιο είναι το τέλειο. Και αυτό, ξέρετε, πώς να πούμε, δείχνει και ένα σεβασμό στον Θεό. Ενώ σου λέει ο άλλος, τι να πω ακριβώς, λέει, πώς να το πω, λέει, λες και είναι σαν να πούμε ένα μαγικό ξόρκι. Όχι, πες απλά, βρε παιδί μου, στο Θεό, όπως θέλεις.
και όπως γνωρίζεις ελέησέ με. Ορίστε. Τα λες όλα. Και αυτός ξέρει ποιο μας συμφέρει και κάνει αυτά που μας συμφέρουν. Γιατί πολλά θέματα τα τακτοποιεί η πρόνοια του Θεού διαφορετικά από ό,τι νομίζουμε ή ελπίζουμε. Και οι ελπίδες που τρέφαμε για μερικά πράγματα από την πείρα αποδείχθηκαν λαθεμένες. Με λίγα λόγια, πρέπει να δείχνεις προθυμία την ώρα του πειρασμού και να προσεύχεσαι και να μην προσπαθείς ή να νομίζεις ότι με ανθρώπινους λογισμούς, όπως είπα, θα ξεπεράσεις λογισμούς δαιμονικούς. Έτσι, βλέπετε, η πρόνοια του Θεού πολλές φορές είναι αντίθετη με τη λογική μας. Με τη λογική μας βλέπουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει έτσι. Αν όμως κάνετε προσευχή, θα δείτε κάτι πολύ καλύτερο, πάρα πολλές φορές, το οποίο το κάνει ο Θεός. Η πρόνοια του Θεού είναι πολύ πιο σοφή από ότι είναι η δική μας η λογική. Είναι κάτι που ούτε καν το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές. Γι' αυτό πάντα θα λέγαμε συμφέρει να προσευχόμαστε, πάντα. Και να ανοιγόμαστε στο θέλημα του Θεού. Γιατί η πρόνοια του Θεού τα τακτοποιεί τα πράγματα διαφορετικά από ό,τι νομίζουμε ή ελπίζουμε. Πολύ πιο καλά δηλαδή. Εμείς λέμε πάντα να κοιτάξουμε το συμφέρον μας, έτσι λέμε πάντα, ε? Και διαλέγουμε πάντα την πιο συμφέρουσα σε εμάς λογικά λύση. Αλλά δεν είναι έξυπνο αυτό που κάνουμε. Αν είμαστε πραγματικά έξυπνοι, θα αφήναμε το Θεό να διαλέξει τη λύση. Καταλάβατε. Η οποία θα ωφελήσει πολύ περισσότερο και εμάς, αλλά πολύ περισσότερο θα ωφελήσει όλη την Εκκλησία. Γιατί ό,τι κάνει ο Θεός, έτσι το κάνει για τη σωτηρία όλης της ανθρωπότητας. Εμείς πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε καθόλου τους άλλους. Κοιτάμε μόνο το δικό μας, το συμφέρον μας. Πώς βολεύει εμάς. Και είναι εγωισμός βέβαια αυτό. Ενώ αν ανοιχτείς τον Θεό και πεις, Θεέ μου, να γίνει το θέλημά σου, μετά τι γίνεται, αυτό είναι ένα μεγαλειώδες πράγμα. Ανοίγεσαι και σε όλο τον κόσμο. Και με αυτό που κάνεις γίνεσαι ευλογία και για όλο τον κόσμο. Και μπορεί ο Θεός να σε χρησιμοποιήσει σαν ευλογία για όλο τον κόσμο. Ενώ όταν κλειστείς τη λογική σου στο εγωισμό σου, ουσιαστικά χωρίζεσαι και από τον Θεό, χωρίζεσαι και από όλο τον κόσμο. Και αντί να γίνεσαι ευλογία, μπορεί να γίνεσαι μια κατάρα και για τον εαυτό σου και για τον άλλο κόσμο. Γιατί ακριβώς ο εγωιστής αυτό είναι. Είναι ένα μικρόβιο, είναι ένα, πώς να πούμε, ένα αρνητικό πράγμα για τον κόσμο. Πρέπει με λίγα λόγια να δείχνεις μακροθυμία την ώρα του πειρασμού και να προσεύχεσαι και να μην προσπαθείς ή να νομίζεις ότι με ανθρώπινους λογισμούς, όπως είπα, θα ξεπεράσεις λογισμούς δαιμονικούς. Και οι ελπίδες που τρέφαμε για μερικά πράγματα από την πείρα αποδείχθηκαν λαθεμένες. Γι' αυτό μην κάνετε πολλά σχέδια, να ξέρετε. Ούτε πολλές φαντασίες, μάλλον καλύτερα καθόλου σχέδια και φαντασίες να μην κάνετε. Ούτε να ελπίζετε. Αχ, να γίνει αυτό, λες. Άσε, μην λες τίποτα. Αφήσου στον Θεό και ο Θεός θα δεις, θα τα κάνει πολύ πιο τέλεια. Εμείς πολλές φορές χανόμαστε μέσα στους λογισμούς και στις ελπίδες και στα καλά όνειρα. Ονειρευόμαστε και τόνα και τ' άλλο και λες τι ωραία να γινόταν έτσι. Τίποτα μην κάνουμε από αυτά. Είναι μάταια. Αν αφαιθείτε στο Θεό και κάνετε μια απλή προσευχή και μετά κάνετε κανονικά το διακόνημά σας, έτσι, την φυσιολογική ροή της ημέρας, θα δείτε πόσο μετά θα τακτοποιηθούν όλα τέλεια και πολύ πιο τέλεια από ό,τι τα ονειρευόσαστε εσείς. Γιατί πολλές φορές οι ελπίδες μας είναι λαθεμένες. Αποδεικνύεται από την πείρα. Και αυτά που ελπίζαμε ενδεχομένως από κάποιους να πάρουμε, δεν τα παίρνουμε. Παίρνουμε και τα αντίθετα. Και όμως ο άνθρωπος έτσι ο ταπεινός, ξέρετε, είναι αυτός ο πραγματικά έξυπνος, γιατί βγαίνει ωφελημένος από όλα. Και από αυτά τα αρνητικά ακόμα που αντιμετωπίζει μπροστά στη ζωή του. Πρέπει λοιπόν να δείχνεις μακροθυμία την ώρα του πειρασμού και να προσεύχεσαι και να μην προσπαθείς ή να νομίζεις ότι με ανθρώπινους λογισμούς θα ξεπεράσεις λογισμούς δαιμονικούς. Προφανώς είχε κάποιους τέτοιους πειρασμούς ο αδερφός στο μοναστήρι. Οι πιο πολλοί πειρασμοί είναι με τους λογισμούς βέβαια, οι οποίοι είναι σπορά του πονηρού. Και προφανώς ο αδερφός αυτός έκανε μία, ας πούμε, μάχη με τους λογισμούς και προσπαθούσε να αντικρούσει τους δαιμονικούς λογισμούς με δικούς του λογισμούς ανθρώπινους. Μην το κάνεις αυτό, του λέει. Είναι αυτό που το λέμε στην πνευματική, ας πούμε, ορολογία, το λέμε αντιρρητικό πόλεμο, να φέρνεις αντίρρηση. Δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αυτός. Όταν μας έρχονται λογισμοί
εμείς να φέρουμε αντίρρηση στο λογισμό και να κάνουμε μια πάλι μέσα μας με τους λογισμούς. Όχι. Αυτό είναι για πολύ προχωρημένους ανθρώπους πνευματικά. Να παλέψουν δηλαδή σώμα με σώμα. Ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίζει κανείς τους λογισμούς είναι η περιφρόνηση. Είναι να γυρνάς την πλάτη στον διάβολο και να προσεύχεσαι. Αυτό το λέει εδώ ο Άγιος. Έτσι. Να κάνεις υπομονή, λέει, την ώρα του πειρασμού, μακροθυμία και να προσεύχεσαι. Και να μην προσπαθείς με ανθρώπινους λογισμούς να αντιμετωπίσεις τον διάβολο. Δεν γίνεται. Έτσι, γιατί ο διάβολος έχει πάρα πολύ πείρα, είναι πονηρό πνεύμα, πανούργο πνεύμα και θα σε τουμπάρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Του λες κάτι, θα σου πει κάτι άλλο. Του λες κάτι άλλο, θα σου πει κάτι άλλο. Και το λιγότερο που παθαίνεις, αν δεν σε τουμπάρει, θα σε τουμπάρει, χάνεις τον καιρό σου. Το λιγότερο. Χάνεις πολύτιμο χρόνο από την προσευχή, από τη μετάνοια, από την κατάνοιξη, από όλα αυτά. Ο Αββάς Ποιμένας, επειδή τα γνώριζε αυτά, έλεγε ότι, κοιτάξτε τι σοφή είναι οι Άγιοι Πατέρες, να μην μεριμνήσεις για την αυριανή ημέρα, αυτό είναι εντολή του Κυρίου, μην μεριμνήσετε στην αύριο. Στο κατά Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο, 34 στίχος. Δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη αυτή την εντολή, υπάρχει τέτοια εντολή. Μην μεριμνήσετε στην αύριο. Μην δηλαδή μπαίνετε σε φροντίδες για την αυριανή μέρα. Σε αγωνιώδεις φροντίδες, αυτό είναι η μέριμνα. Δεν σου λέει να μην έχεις ένα πρόγραμμα, μια τάξη στη ζωή σου, να μην έχεις αγωνίες για την αυριανή μέρα. Αχ, τι θα γίνει τώρα και πώς και τώρα και τ' άλλο. Πώς ερμηνεύουν τώρα οι πατέρες, κοιτάξτε, έχει σημασία και τι, πώς θα την ερμηνεύσει αυτή την εντολή του Θεού. Για να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή, η οποία έχει γραφτεί με το Άγιο Πνεύμα, πρέπει να έχουμε και εμείς το Άγιο Πνεύμα. Γιατί μόνο έτσι ερμηνεύεται. Δηλαδή πρέπει να μπει στο πνεύμα του συγγραφέα. Μα το πνεύμα του συγγραφέα είναι ακριβώς το Άγιο Πνεύμα. Άρα μόνο αυτοί που έχουν το Άγιο Πνεύμα μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά την Αγία Γραφή. Γι' αυτό δεν είναι λάθος αυτό που κάνουν οι Προτεστάντες, που παίρνουν την Αγία Γραφή και σου λέει και εγώ έχω Άγιο Πνεύμα, με φώτισε ο Θεός και αυτό μου λέει. Το παίρνει και ο άλλος Προτεστάντης, λέει και εμένα αυτό με φώτισε ο Θεός. Μετά από μια ώρα θα σου πει το αντίθετο. Τώρα λέει αυτό με φώτισε ο Θεός. Ναι, και είναι νόμιμο αυτό. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα τη μια φορά λέει άσπρο και την άλλη λέει μαύρο. Αυτό είναι βλασφημία όμως. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν αλλάζει. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει ότι δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Επομένως, κοιτάξτε πώς το ερμηνεύει τώρα αυτός ο μεγάλος Αββάς. Το να μην μεριμνήσει για την αυριανή ημέρα, τι σημαίνει. Απευθύνεται, λέει, σε όσους βρίσκονται σε πειρασμό. Ρωτήθηκε ο Αββάς Ποιμένας. Πού αναφέρεται αυτός ο λόγος, μη φροντίσετε περί την αύριο, περί της αύριο. Και λέει ο Γέροντας. Αναφέρεται σε άνθρωπο που είναι σε πειρασμό και είναι σε ολιγορία, δηλαδή είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, μικρής ταραχής και μικρής αγωνίας. Έχει τον πειρασμό και σου λέει τώρα τι θα γίνει, αρχίζει να ανησυχεί, ολιγορεί. Και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, ανυπομονεί πότε θα τελειώσει. Σου λέει πόσο θα κρατήσει αυτό, θα τελειώσει. Το παθαίνουμε όλοι μας, το παθαίνουμε. Όταν έχουμε μια δύσκολη κατάσταση λέμε, καλά τι θα γίνει τώρα, πρέπει να τελειώσουμε αυτό, να ξεμπλέξουμε. Σε αυτόν τον άνθρωπο αναφέρεται αυτή η εντολή. Κοιτάξτε και τι λέει. Είπε ο Θεός αυτή την εντολή να μην μεριμνήσετε στην αύριο για να μην φροντίσει, να μην μπει σε φροντίδες αυτός ο άνθρωπος και πει πόσο χρόνο έχω σε αυτόν τον πειρασμό, πόσο θα κρατήσει επιτέλους, πόσο τον έχω, πόσο θα πάει ακόμα. Να μην το πεις αυτό. Αυτό σημαίνει το να μην μεριμνήσεις την αύριο. Αλλά μάλλον να λογίσετε, να σκεφτεί λέγοντας καθεκάστη το σήμερα. Φτάνει το σήμερα. Και το αύριο δεν ξέρω. Έχει ο Θεός για αύριο. Μπορεί αύριο να έχει τελειώσει ο πειρασμός. Να μην υπάρχει τίποτα. Μπορεί αύριο να μην υπάρχω κι εγώ εδώ. Να υπάρχω στην άλλη ζωή. Έτσι. Αυτή την έννοια λοιπόν, βλέπετε αυτή την ωραία ερμηνεία δίνει ο Αββάς Ποιμένας σε αυτό το εντολή του Θεού. Μην μεριμνάτε στην αύριο. Σου λέει, άστο. Μην σκεφτείς ως πότε θα είναι αυτό τέλος πάντων. Πόσο θα κρατήσει. Και πόσο το έχω μέχρι τώρα. Αυτό το βάσανο. Μπορεί να είναι ένας πειρασμός εσωτερικός. Είναι ένας λογισμός. Είναι ένα πάθος. Είναι μια δυναμία. Και όλοι μας έχουμε αυτές τις αδυναμίες γιατί γεννιόμαστε με αυτές τις αδυναμίες. Γεννιόμαστε με αυτές τις κληρονομιές, ας πούμε, τις άρρωστιες, τις πνευματικές. Και μπορεί να παλεύουμε και χρόνια με τις αδυναμίες μας. Σου λέει άστο, μη με ρημνάς για την αυριανή μέρα. Μη λες πότε θα μου το πάρει ο Θεός επιτέλους αυτό μένα, αυτή την αδυναμία. Όχι,
μη μεριμνάς γιατί την αύριο, αύριο δεν ξέρεις, μπορεί αύριο να μην την έχεις. Άστο, μέχρι σήμερα. Μερίμνησε για το σήμερα. Σήμερα να μην υποκύψεις. Σήμερα να μην πέσεις στην αμαρτία. Σήμερα να μην ανυπομονήσεις. Να μην πεις δεν το αντέχω. Να μην, ας πούμε, χάσεις την ψυχραιμία σου. Να μην στενοχωρηθείς.